θα φτιάξουμε ένα κλαμπ. Η ιστορία μας. Όταν πέσουμε, θα λέμε την ιστορία μας. Αγαπητοί μου ακροατές, θα φτιάξουμε ένα κλαμπ στάδιο, όπου μέσα σε μία κοσμοθάλασσα 100.000 Ελλήνων φυλάβλων πρόκειται εδώ στο τύπο να φτιάξουμε. Να χάσουμε. Θα φάμε μια σαραντάρα κάργα. Άμα κερδίσει, κερδίζει όλη η Ελλάδα. Τι γίνεται σήμερα μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο? Ωραία, γιατί να τις πω. Πες ότι θα την πάρεις μια μέρα που δεν θα έρθει ποτέ. Κάτι που να μην μπορεί να γίνει με τίποτα. Ωπα. Τι, και θα κερδίσουμε σίγουρα. Είσαι καλά. Ναι, για σήμερα δεν το βλέπω. Πότε απεβίωσε η Μακαρίτης? Εντάξει, έχουμε χρόνο. Ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Λάρη, προσπαθεί να δώσει και πάλι. Μην το κλείνεις, ρε φίλε. Τελείωσε τα βαθιά του με την κοινωνική μας. Τι λες, βρε βούρλο. Ποια ΑΕΚ? Τα όνειρα δεν ξεχνιούνται ποτέ. Οι άλλοι ας κερδίζουν με νούμερα. Εμείς θα κερδίζουμε με την ιστορία μας. Προσφυγικά. Ανέβα τρόντο, σουτάρι και ισοφαρή 460-60. Αυτοί που υποφέρανε και θυμούνται, αυτοί θα φτιάξουν καινούριο κόσμο. Η Ελλάδα έχει μεγαλουργήσει, αγαπητοί μου ακροατέ. Η Ευρώπη θα ομιλεί αύριο. Όλος ο κόσμος, όλος ο παγκόσμιος αθλητικός κόσμος θα σχολείται αύριο με αυτό το γεγονός. Γιατί το πιστεύαμε. Το γεγονός που είναι ένα όνειρο. Ένα όνειρο που μας έχει κάνει όλους να κλαίμε. Ένα όνειρο που η χαρά δεν περιγράφεται. Κερδίσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να χάσουμε. Μπροστά σε 80.000 κόσμους.